Λέω συντρόφοι και σύντροφοι, για ένα μέχρι τώρα έχω πιστεί. Είναι Δευτέρα σήμερα, είναι σαφές ότι ισχύει αυτό, η αλλαγή κλίματος, αλλά για ένα έχω πιστεί, ότι η μάχη αυτή είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό ταξική και το αντιλαμβάνεται ο κόσμος. Δεν το πάμε εμείς, δεν το λέω εγώ, προκύπτει. Προκύπτει καθώς σε όλες τις περιοδίες, όλες τις βόλτες, όλες τις συζητήσεις, τις συναντήσεις που έχουν γίνει μέχρι τώρα, όταν πηγαίνεις σε μια λαϊκή γειτονιά, αυτό το στοιχείο είναι πολύ έντονο. Είναι πολύ έντονο. Και είναι σαφές και θα το δούμε ενδεχομένως και στα αποτελέσματα τα εκλογικά, ότι στις λαϊκές γειτονιές ο ΣΥΡΙΖΑ θα έχει υψηλά ποσοστά σε σχέση με τις πλούσιες γειτονιές. Έλεγα και τις προάλλες ότι είχαμε πάει σε μια, μου κάνει μεγάλη εντύπωση και αυτό το λέω, είχαμε πάει σε ένα συνοικισμό στο χωριό Γουμένισσα, που είναι τα Χάλκινα. Εκεί δεν το περίμενα και πήγα λίγο και ως αγκαρία, να σας πω την αλήθεια, γιατί ήμουν πολύ κουρασμένος. Πήγαμε σπίτι-σπίτι, όπου δεν υπήρχε ένας άνθρωπος, ένας όμως, κατά τύχη, πώς το λένε, που να μην πει ΣΥΡΙΖΑ, ΟΛΕ και λοιπά, παιδιά, τι θα κάνουμε, μην τυχόν έρθουν οι δάφτοι, θα χάσουμε το ΚΕΑ, θα χάσουμε τα... Γιατί ο κόσμος αυτός, αντιλαμβάνεστε, φτωχολογιά μεγάλη, χωριό της μουσικής, αλλά και της φτωχολογίας. Πάρα πολύ έντονο. Μπορεί να μην μπορούσαν να σου το εξηγήσουν, το ταξικό στοιχείο, αλλά στο λέγανε με τον δικό τους τον τρόπο. Και νομίζω ότι είναι ίσως το πιο σημαντικό που θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας για αυτές τις λίγες τελευταίες ημέρες. Αντιλαμβάνονται δηλαδή ότι η απέραντη, η Νέα Δημοκρατία, είναι πολύ επιθετική. Όταν μάλιστα σου θέτανε ζητήματα της καθημερινότητάς τους και των μεγάλων δυσκολιών, αναγνώρισαν και λέγανε ότι κάνετε προσπάθεια, το βλέπουμε, το καταλαβαίνουμε, αλλά οι άλλοι θα μας τα πάρουν όλα. Μπορεί να το λέγανε με αυτόν τον απλό τρόπο, αλλά νομίζω ότι έχει μια πολύ μεγάλη σημασία. Σε τι, η αλήθεια είναι ότι δεν χρειάστηκε, δεν έχει χρειαστεί να κάνουμε και πολύ μεγάλη προσπάθεια για να προκύψει αυτό. Να προκύψει δηλαδή η αίσθηση ότι η μάχη είναι κοινωνική και ταξική, πέρα από όλα τα άλλα ζητήματα, ιδεολογικά, ταξιακά, τι θα γίνει με την Ευρώπη. Δεν χρειάστηκε να κάνουμε μεγάλη προσπάθεια να φανούν ότι υπάρχουν πράγματι δύο διαφορετικά πολιτικά σχέδια, δύο ανταγωνιστικά σχέδια. Και εδώ έχει βοηθήσει σε μεγάλο βαθμό ο Κυριάκος Μητσοτάκης, η ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος τίνει, αυτό είναι γεγονός, μπορεί να γίνεται ανέκδοτο λιγάκι, αλλά είναι αλήθεια, τίνει να γίνει ο καλύτερος προπαγανδιστής του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί, να το αναγνωρίσουμε, δεν κρύβει την ταυτότητά του και το πρόγραμμά του, και βεβαίως δεν κρύβει το ταξικό του μίσος απέναντι στον κόσμο των φτωχών, και δεν κρύβει και το μίσος του για τα δικαιώματα. Έτσι προέκυψε νομίζω το Περιστέρι, με όλα όσα έχουν ελεγχθεί μέχρι τώρα, με τους ψυχτικούς, τα παιδιά, η εφταήμερη εργασία. Έτσι προέκυψε η άρνησή του για τη 13η σύνταξη και τόσα άλλα που θα μπορούσαμε να κάνουμε ένα μεγάλο κατάλογο για να φτιάξουμε το μανιφέστο της Νέας Δημοκρατίας σε σχέση με τα ζητήματα αυτά. Είναι λοιπόν φανερό ότι κάθε μέρα που περνάει, ότι προκύπτει, γίνεται όλο και πιο καθαρό το πολιτικό σχέδιο, και το δικό τους και το δικό μας. Το σχέδιο της αριστεράς, της ελευθερίας και της ανελευθερίας, γιατί και αυτά πρέπει να τα έχουμε στο νου μας, τα ζητήματα των δικαιωμάτων και του αυταρχισμού, της πολιτικής για τους πολλούς και της πολιτικής για τους πολύ λίγους και ισχυρούς. Γι' αυτό λοιπόν, συντρόφοι και σύντροφοι, όταν περπατάμε στις λαϊκές γειτονιές, το άρωμα είναι σε μεγάλο βαθμό, επαναλαμβάνω, αριστερό, και το χρώμα είναι κόκκινο. Και αναφέρουμε και στη Νίκη, και στο Περιστέρι, και στο Εγάλιο, και στο Ήλιον, και στη Μεταμόρφωση, και στη Σαλαμίνα που ήταν από τις αρχές, αν θυμάσαι Δημήτρη, νομίζω μαζί είχαμε πάει. Όσο και αν προσπαθεί λοιπόν η Νέα Δημοκρατία, δεν μπορεί να αποφύγει την ουσιαστική συζήτηση. Προκύπτει πια στα καφενεία, στα σπίτια, και νομίζω ότι είναι κάτι θετικό. Για το πρόγραμμά της,
για τους πραγματικούς της στόχους και για τους συμμάχους της, για τις συμμαχίες εντός της Ευρώπης. Και βεβαίως εμείς πρέπει να αποσαφηνίσουμε ότι η πολιτική δεν είναι μόνο επικοινωνία, δεν είναι τρίκ, δεν είναι δήθεν έξυπνες ατάκες, οι οποίες και εμείς πρέπει να τις αποφεύγουμε σαν ο διάολος στο λιβάνι, δεν είναι κόλπα, δεν είναι απαξίωση του αντιπάλου μας με κραυγές, του αντιπάλου, του όποιου αντιπάλου. Δεν νικάει όποιος φωνάζει πιο δυνατά, όποιος ουρλιάζει. Γιατί είναι γνωστό, όταν δεν έχεις να πεις τίποτα ουσιαστικό, κραυγάζεις, υψώνεις τη φωνή σου. Μήπως και φοβηθεί ο άλλος. Αλλά η Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί, δεν ξέρει να κρυφτεί, θα έλεγα, και μέσα από τις κραυγές μιλάει για τον κόσμο της εργασίας με έναν απαξιωτικό τρόπο και λιδωρεί τις κινήσεις μας για την αύξηση του κατώτατου μισθού και την κατάργηση του υποκατώτατου για τις συλλογικές συμβάσεις. Χαρακτηρίζει η ελεημοσύνη το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης, τα ζεστά σχολικά γεύματα, την επιδότηση ανοικίου και τώρα τη 13η σύνταξη. Γιατί δεν μπόρεσε ποτέ η Νέα Δημοκρατία, συντρόφοι και σύντροφοι, να αντιληφθεί, και εμείς ταλαιπωρηθήκαμε για να πω την αλήθεια για ένα διάστημα, να το πάρουμε χαμπάρι, ότι το μεγάλο στίχημα το οποίο είχαμε θέσει, το πρώτο, στις αρχές, αν θυμάστε, του 2015, είναι πώς θα σταματήσει η ανθρωπιστική κρίση. Πώς θα βάλουμε φρένο σε αυτό με βάση την πραγματικότητα η οποία είχε διαμορφωθεί τότε. Και λέω ότι και εμείς ακόμα δεν θεωρούσαμε πολλές φορές, θυμάστε, κουβέντες, συζητήσεις, ότι μήπως είναι, ρε παιδί μου, επιδοματική πολιτική, μήπως είναι πολύ πρόνοια, μήπως είναι, δεν είναι πολύ αριστερό. Αλλά αυτός ήταν ο βασικός στόχος και νομίζω σωστά, απολύτως σωστά, κρατήσαμε την κοινωνία όρθια, με αξιοπρέπεια, όση αξιοπρέπεια μπορούσε εκείνη την περίοδο να υπάρξει. Αλλά χαρακτήρισαν και ελεημοσύνη, κινήσεις εμβληματικές και άλλες, αυτοί που στην πραγματικότητα μας παρέδωσαν στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και τα μνημόνια, αυτοί δηλαδή που πτώχευσαν τη χώρα, αυτοί που οδήγησαν χιλιάδες ανθρώπους να αναζητούν φαγητό από τα σκουπίδια, να λιποθυμάνε τα παιδιά στα σχολεία από την πείνα. Αυτά τα 4,5 χρόνια, συντρόφοι και σύντροφοι, γιατί έχουν περάσει τα 4,5 χρόνια, κάναμε και λάθη βέβαια, βήματα προς τα πίσω, κάποια στιγμή γονατίσαμε, χάσαμε, θα έλεγα, αισθανθήκαμε τη γη να τρέμει κάτω τα πόδια μας, αλλά δεν κρυφτήκαμε, δεν παραδώσαμε τα όπλα, κυρίως όμως ποτέ δεν είπαμε ότι τα μνημόνια είναι δικά μας. Τα θεωρούσαμε ξένα και εχθρικά. Θυμάμαι πολλές συζητήσεις γύρω από το ζήτημα αυτό. Τι είναι τα μνημόνια, αν μπορούμε να το πούμε δημόσια, ότι είναι ξένα και εχθρικά. Ξένα στην αριστερά, εχθρικά προς το λαό. Και κάναμε ό,τι μπορούσαμε λοιπόν για να βγούμε από αυτά, από τα μνημόνια. Και μέσα σε αυτές τις πολύ δύσκολες, πρωτόγνωρα δύσκολες συνθήκες, περικυκλωμένοι από παντού, η σκέψη μας ήταν στους αδύναμους. Στον αόρατο κόσμο, στον κόσμο χωρίς δικαιώματα. Και προχωρήσαμε με θάρρος στην ένταξη από τις αρχές, θα έλεγα, 2,5 εκατομμύριων ανασφάλιση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, μια πολύ μεγάλη στιγμή, μια πολύ μεγάλη τομή, αλλά και σε ριζοσπαστικές κινήσεις ευρύτερου ενδιαφέροντος, το σύμφωνο συμβίωσης και για τα ομόφυλα ζευγάρια, η νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου, στο νόμο Παρασκευόπουλου για το σοφρονιστικό σύστημα και τις φυλακές, στην Ιθαγένεια, και ας χτύπαγαν και άλλα, και ας χτύπαγαν πένθυμα οι καμπάνες της θρησκευτικής αλλά και της πολιτικής ορθοδοξίας, παρένθεση ΚΚΕ, και ας ξεσηκώθηκαν θεοί και δαίμονες να μας κατασπαράξουν. Βεβαίως δεν τα κάναμε όλα σωστά. Υπήρξαν στιγμές που σκύψαμε το κεφάλι μας, που πληγώθηκε η αριστερή μας υπερηφάνεια. Αλλά στο μυαλό μας πάντα ήταν ο κόσμος της εργασίας, οι φτωχοί, οι άνθρωποι του μόχθου. Κοιτάγαμε πίσω μας και ξέραμε ότι έπρεπε να προχωρήσουμε σε μια σκληρή και δύσβατη ανηφόρα. Ήμασταν περικυκλωμένοι και το βλέπαμε. Γύρω μας ήταν σειρματοπλέγματα, στην κυριολεξία. Ήμασταν σε ομοιρία. Αλλά δεν γιοτέψαμε, δεν το δεχτήκαμε ποτέ, δεν το υιοθετήσαμε, δεν προσαρμοστήκαμε, δεν μπήκαμε στην κανονικότητά τους. Συνεχίσαμε να είμαστε με τους πρόσφυγες και τα παιδιά τους και τρέχαμε στα Βίλια, στη Σάμο, τη Λέσβο, στις παραλίες του τρόμου και του θανάτου. Είμαστε περικυκλωμένοι με την κοινή δήλωση Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας.
με την πολιτική της αποτροπής, με την πολιτική της απανθρωπιάς. Αλλά τα χιλιάδες μέλη του ΣΥΡΙΖΑ δεν το δέχτηκαν ούτε μία στιγμή ότι οι πρόσφυγες είναι το πρόβλημα. Ξέραμε τις αιτίες, τη φρίκη του πολέμου. Γι' αυτό δεν υιοθετήσαμε αντιλήψεις αποτροπής ή υιοθέτησης, απόλυτης υιοθέτησης της κοινής δήλωσης ε-ε Τουρκίας ως δικές μας αντιλήψεις. Και δώσαμε μάχη και εντός και εκτός για να βγούμε από αυτό το κανάλι, να βγούμε από αυτή τη λογική. Συντρόφοι και σύντροφοι, ακούω συχνά, ακόμη και από το δικό μας χώρο, ότι πρέπει να αναζητήσουμε τις αξίες, τις χαμένες, λέει, αξίες της Ευρώπης που σήμερα κινδυνεύουν. Κινδυνεύουν βεβαίως. Αλλά η Ευρώπη, όπως και η Ελλάδα, δεν είχαν ποτέ μία όψη, μία εικόνα. Δεν μοιραζόμασταν ποτέ τις ίδιες ιδέες, τις ίδιες αξίες. Δεν ήμασταν ίδιοι. Δεν υπήρχε μόνο η Γαλλική Επανάσταση και ο Μάης του 68. Υπήρχε και ο Φράγκο, ο Μουσολίνη, ο Χίτλερ. Υπήρχαν τα στρατόπεδα συγκέντρωση, ο Άουσβιτς, θάλαμοι αερίων. Τα εκατομμύρια των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους. Οι Εβραίοι, οι κομμουνιστές, οι ανάπηροι, οι τσιγκάνοι, οι ομοφυλόφιλοι. Και έρχονται σήμερα τα πολιτικά εγγόνια του Χίτλερ, οι τιμένοι του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου, για να μετατρέψουν, να μεταφέρουν το παρελθόν στο σήμερα, στο παρόν. Και στοχοποιούν ακριβώς τους ίδιους. Γιατί μισούν την πολυχρωμία, την ανθρώπινη υπόσταση, το διαφορετικό, τον ίδιο τον άνθρωπο. Και βλέπουμε ο χάρτης της Ευρώπης να μαυρίζει και όχι μόνο στις χώρες του Νότου. Και αυτό πρέπει να μας προβληματίσει, αλλά και του Βορρά. Όχι μόνο εκεί που οι ανισότητες περισσεύουν, αλλά και αλλού, που δεν είναι τόσο έντονες. Στη Σουηδία δηλαδή, την Ολλανδία, την Αυστρία, την ίδια τη Γερμανία. Η αριστερά, η ευρωπαϊκή αριστερά βεβαίως είναι απέναντι. Είμαστε με τον κόσμο της εργασίας, με τους πρόσφυγες και τους μετανάστες. Είμαστε με τα κοινωνικά κινήματα, αυτά που υπάρχουν και υπάρχουν κοινωνικά κινήματα. Μπορεί να μην είναι τόσο εντυπωσιακά όπως ήταν παλιότερα πριν μερικά χρόνια με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Φόρουμ, αλλά υπάρχουν και σήμερα τα κίτρινα γυλαίκα με τις αντιφάσεις. Στη Γαλλία υπάρχουν τα κόκκινα στυλό, οι φεμινιστικές, βλέπω και την Ατάσα μπροστά μου, οι μοφεμινιστικές απεργίες, οι πράσινες κινητοποιήσεις για την κλιματική αλλαγή που κινητοποιούν και ένα σημαντικό τμήμα της νεολαίας. Είμαστε λοιπόν με αυτούς που οι άλλοι λένε ότι περισσεύουν. Και στον κόσμο του νεοφιλελεύθερου καπιταλισμού οι περισσευούμενοι είναι οι πολλοί και οι πολλές. Είμαστε λοιπόν με τους πολλούς και τις πολλές. Συντρόφοι και σύντροφοι, κάποιοι λένε, θα το έχουμε ακούσει, θα το έχετε ακούσει, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μετατρέπεται σταδιακά και βία σε ένα σχηματισμό με μπόλικη δόση μετριοπάθειας. Μετεξελίσσεται, υποστηρίζουν, από κόμμα σε παράταξη, σε ένα μεσαίο πολιτικό σχηματισμό. Θα μου επιτρέψετε να πω ότι όσοι το υποστηρίζουν δεν μας γνωρίζουν καλά, δεν γνωρίζουν καλά τον κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτό όχι γιατί είμαστε αιμονικοί, ότι έχουμε κάποια αιμονή με το άλφα της αριστεράς, αλλά γιατί σε μια κοινωνία, σε μια Ελλάδα και σε μια Ευρώπη που οι αντιθέσεις, οι ανισότητες είναι τόσο μεγάλες, τόσο τρομακτικές, δεν μπορούν να υπάρξουν μεσαίες και κεντρώες λύσεις. Για λόγους ουσίας δεν μπορούμε να μετατραπούμε σε ένα μεσαίο κεντρό ή κεντροαριστερό κόμμα. Δεν υπάρχουν μέσοι όροι, δεν υπάρχουν μεσοβέζικες εκδοχές. Ή θα είσαι με τον κόσμο της εργασίας ή δεν θα είσαι. Ή θα είσαι με τους πρόσφυγες ή θα τους βουλιάζεις. Ή θα υπερασπίσεις το δικαίωμα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας ή θα είσαι απέναντί της. Ή θα είσαι με τον νόμο Παρασκευόπουλο ή με τις φυλακές τύπου Γάμα. Ή θα χαίρεσαι να βλέπεις Ρωμά στις πολιτικές συγκεντρώσεις όπως έγινε στη Λαμία με στην ομιλία του Αλέξη του Τσίπρα, ή θα υιοθετείς τις εμετικές και ρατσιστικές δηλώσεις που είδαμε, διαβάσαμε με πολύ έντονο τρόπο, βάλτος εισαγωγικά βεβαίως, βρήκε ο γύφτος τη γενιά του. Ή θα είσαι με το Φίσα, το Λουκμάν, το Ζακ ή όχι. Και εμείς βεβαίως είμαστε και με το Φίσα και με το Λουκμάν και με το Ζακ, με τη μνήμη των τριών αυτών παιδιών, των νέων ανθρώπων. Όπως είμαστε υπερήφανοι και υπερήφανες για την ιστορία και τη διαδρομή μας, είπε ο Σπύρος για το τέλος της ιστορίας, το τέλος δήθεν της διάκρισης της διαχωριστικής γραμμής δεξιάς-αριστεράς. Και ναι, είμαστε υπερήφανοι λοιπόν για τους αγώνες και τις θυσίες. Είμαστε υπερήφανοι και για το ΕΑΜ και τον ΕΛΑΣ, για τον Άρο Βιλουχιώτη, για τον Νίκο Μπελογιάννη, για τους Μακρονησιώτες. Αλλά και σήμερα υπερήφανοι και υπερήφανες για την ιστορική συμφωνία των Πρεσπών.
Λίγα 24 ώρα, λίγες μέρες μέχρι την κάλπη. Δίνουμε τη μάχη με αισιοδοξία, με πίστη στις ιδέες και το πρόγραμμά μας. Για μια άλλη Ευρώπη, όχι αυτή του Βέμπερ και του Μητσοτάκη, όχι την Ευρώπη, το λόμπι και τον ελίτ. Θέλουμε μια Ευρώπη πολύχρωμη, ειρηνική, ανοιχτή, αλληλέγγυα. Και τη μάχη αυτή δεν θα τη δώσουμε μόνοι μας. Θα είμαστε μαζί με τους συντρόφους μας της Ευρωπαϊκής Αριστεράς, με τους Ποδέμος. Σήμερα ο κύριος Καμπίνης σε μια τηλεοπτική εκπομπή μου το είπε σαν κατηγορία, ότι είστε με, την Ευρω... με το κόμμα αυτό, με τους Ποδέμος κλπ. Ήταν σαν να μου λέγε, είστε με... δεν ξέρω με τι. Λοιπόν, με τους Ποδέμος. Είμαστε με τον Μπλόκο, την Λίγκε, το Συνθέι, την Ιταλική Αριστερά. Και την ίδια ώρα το μυαλό μας και η καρδιά μας θα βρίσκεται και έξω από τα σύνορα της Ευρώπης και της πατρίδας μας. Με τους Παλαιστίνιους, με τους Τούρκους και Κούρδους αγωνιστές, με το φυλακισμένο ηγέτη που δεν πρέπει να τον ξεχνάμε ποτέ, του Χάντεμπε, τον σύντροφό μας, τον Ντεμιντάς, στην Αμερικανική Αριστερά που διαδηλώνει ενάντια στην πολιτική Τραμπ, με τους αντιφασίστες της Βραζιλίας, με τους Μαύρους και τους Ινδιάνους, με τον κομμαντάτε Μάρκος. Συντρόφοι και σύντροφοι, είμαστε υποχρεωμένοι να νικήσουμε για όλους αυτούς, για τα αδέλφια μας σε όλο τον κόσμο. Να είστε καλά.